Την εκπομπή χορηγεί η Sabianco Properties. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε και απόψε στην εκπομπή χωρίς VAR. Εκπομπή χωρίς VAR με θέμα απόψε του ΑΠΟΕΛ. Στην ουσία, το ΑΠΟΕΛ της περίοδου 2021-2022. Είμαστε βέβαια στην περίοδο που, όπως ισχύει και για όλες τις ομάδες, έτσι και για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, φτιάχνεται, προετοιμάζεται εν ώψη της νέας αυτής αγωνιστικής περίοδου. Υπάρχουν σαφώς πολλά κεφάλαια ανοιχτά, υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν σε αυτό το κομμάτι που λέγεται προετοιμασία από ΕΛ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και νομίζω ότι ο απόψινός μας καλεσμένος δεν μπορούσε να ήταν άλλος ή σίγουρα είναι ο καταλληλότερος για να μας διαφωτίσει πάνω σε αυτά τα θέματα. Έχουμε απόψε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Σάβα Πουρσεατίδη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Διανύουμε ένα διαφορετικό καλοκαίρι για το ΑΠΟΕΛ, υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά μετά από 20 σχεδόν χρόνια δεν υπάρχουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να έχει και ένα θετικό σε ό,τι έχει να κάνει με τον χρόνο που έχετε μπροστά σας για προετοιμασία. Θεωρώ, εσείς θα μας πείτε, ότι είναι και ένα διαφορετικό καλοκαίρι γιατί είναι μεγαλύτερη η πίεση στο να φτιαχτεί μια ομάδα ικανή μετά την περσινή καταστροφική χρονιά, ικανή να πρωταγωνιστήσει ξανά. Ναι, σίγουρα. Το ότι δεν υπάρχει Ευρώπη, το μόνο θετικό είναι ότι έχεις λίγο χρόνο περισσότερο. Αλλά μετά την περσινή σεζόν, θεωρώ ότι πρέπει να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα είναι αντάξια στην ιστορία αυτής της ομάδος. Μια ομάδα την οποία θα παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Και μια ομάδα που θα πρέπει να επιστρέψει ξανά σε πρωταγωνιστικούς στόχους. Πρέπει να, όσο και αν βάζουμε κάποια πίεση είτε στους εαυτούς μας είτε στους ποδοσφαιριστές μας, η ομάδα πρέπει να μπει ξανά στο ρυθμό του πρωταθλήματος. Να διεκδικήσει κάποιο τίτλο, να διεκδικήσει τις πρώτες θέσεις. Αυτός θα είναι ο στόχος για την επόμενη σεζόν. Πρωταγωνιστικοί στόχοι για το ΑΠΟΕΛ, οποιαδήποτε άλλη χρονιά, δεν θα μιλούσε κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από πρωτάθλημα, κύπελο, αν υπήρχε και η Ευρώπη για τη διάκριση στην Ευρώπη. Η φετινή χρονιά μετά την περσινή. Το λέω αυτό υπό την έννοια της μεγάλης πλέον των πολλών αλλαγών που πρέπει να γίνουν για να αλλάξει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα η ομάδα και από εκεί που ήταν μια ομάδα που έπαιξε με πολλές αδυναμίες στο δεύτερο γκρουπ να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Αυτό έχει διαφοροποιήσει σε σχέση με το στόχο κάτι ή είναι ξεκάθαρο ότι οτιδήποτε άλλο όπως ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια πέραν από την κατάκτηση του τίτλου δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία? Κοιτάξτε, το αν θα θεωρηθεί αποτυχία ή επιτυχία η επόμενη χρονιά, θα κριθεί στο τέλος του πρωταθλήματος. Σίγουρα όμως, όταν μιλάμε για το ΑΠΟΕΛ, είναι η πιο ιστορική ομάδα, έχει τους περισσότερους τίτλους, έχει αφήσει το δικό της στίγμα στην Ευρώπη, άρα με αυτές τις κινήσεις προσπαθούμε να κάνουμε, ο στόχος είναι να επιστρέψουμε ξανά στο πρωτάθλημα. Όσο και αν ακούγεται δύσκολο, μετά την περσινή σεζόν, όσες και αλλαγές και αν γίνουν, γνωρίζοντας το mentality αυτής της ομάδος, του Προέδρου, το δικό μου, σίγουρα όλοι έχουμε στο μυαλό μας τον τίτλο. Τώρα, αν δεν έρθει ο τίτλος και έρθει η διεκδίκηση και θα είμαστε εκεί μέχρι το τέλος, γιατί όλες οι ομάδες όταν ξεκινάνε, ειδικά οι μεγάλες, έχουν το στόχο τον τίτλο. Δεν θα μας κατηγορήσει κανένας. Ο κόσμος πλέον θέλει να δει ένα ΑΠΟΕΛ, ο οποίος θα είναι πρωταγωνιστής μες στον αγωνιστικό χώρο, θα κυριαρχεί, θα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και πλέον οι φιλάθλοι μας μπορούν να αξιολογήσουν και να σεβαστούν την οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται. Άρα ο στόχος είναι αυτός. Ναι. Εσείς έτσι πώς το αντιλαμβάνεστε, ζήσατε την ομάδα πέρσι, στο χρονικό διάστημα που βρεθήκατε στο μπάνκο, όλοι και εμείς αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη διαφορά που μπορεί να προκύψει. Είναι πρακτικά ή πόσο πρακτικά εύκολο είναι
από μια ομάδα με χτυπητές αδυναμίες να γίνει μια ομάδα που να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Το mentality το έχει, την ιστορία, την εμπειρία ως ομάδα, ως άνθρωποι που την διαχειρίζονται υπάρχει, αλλά αυτή η μεγάλη διαφορά από την περσινή, από το βαθμό ποιότητας, αν θέλετε, της περσινής περίοδου σε ένα βαθμό ποιότητας τέτοιο για να διεκδικήσει τον τίτλο και τη στιγμή που έχουμε και την άνοδο αρκετών πλέον ομάδων. Όπως έδειξε και το περσινό πρωτάθλημα, πρακτικά πόσο εύκολο είναι αυτό? Δεν είναι εύκολο. Δεν είπε κανένας ότι είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να γίνει. Υπάρχει αρκετή δυσκολία, θα έρθουν αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές. Αλλά από την άλλη, προσπαθούμε βασικά όλοι στην ομάδα να φέρουμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν το mentality του τίτλου, του πρωταθλητισμού, έχουν προσωπικότητα και ξέρουν και την ιστορία αυτής της ομάδας, αλλά και το πρωτάθλημά μας. Ό,τι κίνηση έχει γίνει ως τώρα είναι παιδιά τα οποία μπορούν να αντιληφθούν πολύ γρήγορα και τη δικιά μας ομάδα και τους στόχους μας, αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες. Άρα, ναι, είναι δύσκολο, αλλά σίγουρα δεν είναι ακατόρθωτο, γιατί μιλάμε για το ΑΠΟΕΛ. Ο Σάββας Πουσιατίδης είναι προετοιμασμένος για αυτή την δύσκολη αποστολή? Η θέση του τεχνικού στο ΑΠΟΕΛ πάντα ήταν δύσκολη. Μιλάμε για ένα ίσως τον πιο απαιτητικό πάγκο τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Προπονητές από το ΑΠΟΕΛ έφυγαν λίγο πριν να ολοκληρώσουν προσπάθεια στο πρωτάθλημα με καλές πιθανότητες να πάρουν τον τίτλο. Έφυγαν στην πρώτη ήττα και ας ήταν στο δεύτερο γύρο. Η δική σας η ευκαιρία έχει συμπέσει, να το πω έτσι, και με αυτή την ιδιαιτερότητα. Να πρέπει να φέρετε εις πέρας αυτή την αποστολή με πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι προηγούμενοι προπονητές τα προηγούμενα χρόνια. Συμφωνώ. Από την άλλη, όμως, είμαι ένας άνθρωπος που ζει εδώ πάρα πολλά χρόνια. Έχω περάσει από αυτή την ομάδα και έχω ζήσει πάρα πολύ μεγάλες στιγμές. Ξέρω το mentality, ξέρω τον παλμό και του φιλαθλού κόσμου μας, αλλά και γενικά τι θέλει αυτή η ομάδα, τα θέλω αυτής της ομάδας. Δεν είναι εύκολα. Θεωρώ ότι είμαι πανέτοιμος, είμαι προετοιμασμένος για να γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Πρωταγωνιστές σίγουρα θα είναι οι ποδοσφαιριστές. Η διοίκηση ως τώρα έχει κάνει το καθήκον της. Έχω όλα τα χέγγια να δουλέψω και δουλεύω με όλη την ελευθερία των κινήσεων. Και σίγουρα η ευθύνη θα είναι αποκλειστικά των ποδοσφαιριστών και δικιά μου για να κάνουμε μια αξιοπρέπεια πορεία. Λοιπόν, Δευτέρα αρχίζει η προετοιμασία. Δευτέρα. Έχουμε μέχρι στιγμής δεδομένες τις μεταγραφές 5 ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω αν πρέπει να θεωρήσουμε και τον Θεοδόρου, γιατί με βάση τα όσα τις τελευταίες μέρες ακούμε, είναι περισσότερο τυπικής διαδικασίας το θέμα. Είστε ικανοποιημένος μέχρι στιγμής και ποσοτικά από τις 5 κινήσεις και σαφώς ποιοτικά? Νομίζω ότι το δεύτερο το αναγνωρίζω γενικότερα η εκτίμηση για τις μεταγραφές. Δεν θα μπορούσα να μην είμαι ικανοποιημένος. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Οι στόχοι οι οποίοι έβαλα εγώ σαν προπονητής και τις μετέφερα στην ομάδα έχουν πραγματοποιηθεί. Η διοίκηση κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις και προσπαθεί στα θέλω τα δικά μου. Και είμαι ευγνώμων γιατί ήρθαν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Κάνουμε το καθήκον μας όλοι, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα από το μηδέν. Αλλά σας είπα ξανά ότι όποιος ποδοσφαιριστής και αν έρθει, αν δεν έρθει ο κόσμος μας πίσω, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας τη δύσκολη αποστολή που έχουμε για φέτος. Οι μεταγραφές είναι ένα κριτήριο που πολλές φορές έτσι δημιουργεί στον κόσμο την επιθυμία να επιστρέψει. Βέβαια, το πιο αξιόπιστο είναι το γήπεδο. Έχω την εντύπωση ότι οι μέχρι τώρα μεταγραφές θα πρέπει να έχουν ικανοποιήσει και τους απαιτητικούς φίλους του. Ελπίζω, γιατί έχουμε απαιτητικούς φιλάθλους. Σίγουρα όμως τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα παιδιά που ήρθαν δεν ικανοποιήσανε τον κόσμο ούτε και τους εαυτούς τους. Άρα οι μέχρι τώρα κινήσεις νομίζω ότι είναι αρκετά καλές κινήσεις, οι οποίες φυσικά όμως θα τις αρετήσουν, θα τις βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο. Η δική μας η εκτίμηση με βάση και το οικονομικό, που είναι πάντα άμεσα συνυφασμένο με το κεφάλαιο μεταγραφές, ήταν ότι φέτος δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα για μεταγραφές παιχτών όπως οι πρώτοι που ανακοινώθηκαν από το ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω, εσείς που διαχειρίζεστε στο δικό σας το κομμάτι της μεταγραφής. Να σας πω πάνω σε αυτό. Έχω μια λίγο διαφορετική άποψη και νοοτροπία πάνω στο μεταγραφικό.
Τι θέλω να πω. Όταν δεν έχω πολύ μεγάλο budget και τα προηγούμενα χρόνια, όπως ξέρετε, δούλευα σε μια ομάδα όπως είναι η Σαλαμίνα, η οποία είναι μια μεγάλη ομάδα. Παρόλα αυτά, είχε σχετικά μικρά budget σε σχέση με τις πρώτες 6 ομάδες. Αυτό που είχα στο μυαλό μου και προσπαθούσα να κάνω είναι, και κάνω και φέτος, είναι εκεί που θα χρειαζόμουν ενδεχομένως 12 μεταγραφές, να μην κάνω 12, να κάνω 8. Μάλιστα. Άρα να μπορώ να κάνω κάποιες υπερβάσεις σε κάποιους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, να ανεβάσω την ποιότητα χωρίς να έχω τεράστια ποσότητα. Αλλά μιας και μιλάμε για ποσότητα, αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα, με τα παιδιά που έχουν έρθει και θα έρθουν, νομίζω θα κάνουμε ένα αξιόμαχο σύνολο για να μπορούμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο. Άρα, οι 5 μέχρι στιγμής μεταγραφές, να θεωρήσουμε τον Θεοδόρο. Τον Θεοδόρο δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε δεδομένη μεταγραφή. 5 μέχρι τώρα. Ο αριθμός, με βάση τον σχεδιασμό σας και με αυτό που μας έχετε πει, μέχρι πού αναμένετε να φτάσει? Άλλες 2-3 κινήσεις, πολύ πιθανόν. Δηλαδή, με 8 μεταγραφές, θεωρείτε ότι θα έχετε το ρόστερ που μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους της επόμενης περίοδου? Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ήρθαν αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμβόλαια τα επόμενα χρόνια. Και είναι δύσκολο σε μια μεταγραφική περίοδο να μπορέσεις να αντικαταστήσεις όποιους ποδοσφαιριστές δεν θέλεις ή νομίζεις ότι δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Και είναι και πολύ δύσκολο από οικονομική άποψη και για την ίδια την ομάδα. Δηλαδή, μπορεί εγώ, σαν προπονητής, να θέλω 15 ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να γίνει εφικτό αυτό. Για τον λόγο ότι δεν μπορείς να αποζημιώσεις τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές. Ως τώρα, νομίζω οι συμφωνίες που έχουν γίνει είναι σε αρκετά σε ικανοποιητικό βαθμό. Mm. Δηλαδή, τα περισσότερα παιδιά που έχουν αποχωρήσει, να μην πω όλα, τα deal που έχουν γίνει είναι σχετικά καλά για την ομάδα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τη διοίκηση, από τον πρόεδρο, για να μπορέσει να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις τις δικές μου, αλλά γενικότερα είναι αυτό που λέμε, ότι οι ποδοσφαιριστές που έρχονται στην ομάδα δεν έρχονται για το Σάββα, όπως αιτήτη, έρχονται για το ΑΠΟΕΛ, έρχονται για όλους μας. Άρα, να θεωρήσουμε αυτό που μας λέτε, ότι θα υπάρχουν κάποιες επιλογές φέτος για εσάς στο ρόστερ, τις οποίες αν μπορούσατε θα ήταν διαφορετικές. Θα διαχειριστείτε κάποια παιδιά, δηλαδή κάποιους ποδοσφαιριστές με τους οποίους θα μπορούσατε ή θα προτιμούσατε να τους είχατε αντικαταστήσει? Μπορώ να το θέσω πιο ευγενικά, θα δώσω μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποια παιδιά να δείξουν όντως ότι δεν μπορεί το 80% ποδοσφαιριστών που ήρθαν πέρσι να μην είναι τόσο καλοί. Όπως γράφεται, ακούγεται και λέγεται από πολλούς. Και σας είπα για ποιους λόγους. Ναι. Άρα, να θεωρήσουμε ότι από τους παίκτες που είναι τώρα ακόμη στο ρόστερ, να μην αναμένουμε άλλες αποχωρήσεις? Κοιτάξτε, στον χώρο που ζούμε δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Υπό την έννοια, αν έχουν σταματήσει ή αν έχει θεωρηθεί μαζί με την διοίκηση ότι είναι δύσκολο να διαπραγματευτούμε ένα ψηλό συμβόλαιο, έστω και αν ο Σάββας Πουσιατίδης θα προτιμούσε, στην περίπτωση των καλά, για παράδειγμα, είπατε πριν, γράφετε, ακούγεται, νομίζω τα βλέπετε κι εσείς, είναι ένα όνομα το οποίο σαφώς δεν δικαίωσε τις προσδοκίες πέρσι, έχει ένα ψηλό συμβόλαιο με βάση τις πληροφορίες. Εγώ θεωρώ ότι με αυτά που μας είπατε, ένας από αυτούς είναι και ο Εντον Καλά. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Εκτίμηση. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι είναι δύσκολο να μπορέσει να αποζημιώσει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Θα μπορέσω να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποια παιδιά να μπορέσουν να δείξουν το ταλέντο τους. Ίσως κάποιοι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που θα έρθουν να ανεβάσουν και τους υπόλοιπους. Άρα θα υπάρξουν κάποιες αποχωρήσεις κάποιων άλλων παιδιών, αλλά δεν θα είναι μεγάλες. Μάλιστα. Η τακτική, αυτό που μας είπατε πριν, ότι προτιμάτε να πάρετε μικρότερο αριθμό, αλλά πιο ποιοτικούς παίχτες. Αυτό μπορεί να σας δημιουργήσει και ανάγκη κάλυψης κάποιων θέσεων στο ρόστερ, άρα μπορεί να καλύψετε και με νεαρούς παίχτες που από πέρσι τα τελευταία παιχνίδια δώσατε χρόνο. Ναι, κοιτάξτε. Η περσινή περίοδος, μέσα στα όλα κακά που είχε και κάποια θετικά, τα οποία μπόρεσα να δώσω κάποια λεπτά σε κάποια νεαρά παιδιά. Κάναμε κάποιους επαγγελματίες, γιατί θεωρούμε ότι έχουν μέλλον. Θα είναι πολύ κρίμα αυτά τα παιδιά πλέον να μην προπονούνται ή να μην πάρουν κάποιες ευκαιρίες. Σίγουρα όμως εξαρτάται από τους ίδιους. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών, άρα πρέπει να υπάρξουν κάποια παιδιά τα οποία θα πρέπει να πάνε κάπου να παίξουν, είτε σαν δανεικοί είτε όχι. Υπάρχει ρόστερ,
Το θέμα είναι ότι αυτά τα παιδιά, αν θα μπορέσουν να βελτιωθούν και να είναι καλύτεροι από αυτά που μας έχουν δείξει μέχρι πριν λίγο. Οι μέχρι τώρα μεταγραφές είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι ποδοσφαιριστές, τους οποίους γνωρίζατε ή που μπορούσατε και να αξιολογήσετε από την παρουσία τους στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Να αναμένουμε ανάλογη συνέχεια στις 2-3 κινήσεις που απομένουν. Δεν ξέρουμε τι μπορούμε να αναμένουμε. Και είναι μια σύμπτωση αυτό. Δεν ήταν ο αρχικός στόχος να φέρω μόνο ποδοσφαιριστές μέσα από την Κύπρο. Αλλά σίγουρα όταν υπάρχει πολυτέλεια να πάρεις κάποια παιδιά τα οποία τα ξέρεις, θεωρείς ότι είναι πολύ ποιοτική και έχεις την ευκαιρία να το κάνεις, το κάνεις. Τα μάτια μας και τα αυτιά μας είναι ανοιχτά σε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, ειδικά σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι όνειρο ζωής να παίξουν σε αυτή την ομάδα, όπως είναι η δικιά μας. Και δεν σας κρύβω, υπήρχαν πολλοί ποδοσφαιριστές από αυτοί που ήρθαν, αρκετοί, που ήταν το όνειρό τους να παίξουν σε αυτή την ομάδα. Για μένα αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους ίδιους και για μένα. Και ελπίζω να τους δικαιώσει η επιλογή τους, γιατί αυτοί είναι οι αρμόδιοι να παίξουν και να δείξουν το ταλέντο τους. Αυτή η τακτική, το να επιλέγει ένας προπονητής ποδοσφαιριστές, στους οποίους έχει την δυνατότητα να έχει δει σε πολύ περισσότερα παιχνίδια αφού αγωνίζονται στο πρωτάθλημα, πολλοί την θεωρούν ότι μειώνει ρίσκο προσαρμογής. Είναι αλήθεια. Ξέρουμε ότι να περιμένουμε κάποια παιδιά, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, μπορεί να περιμένεις να σου δώσει το ίδιο κάποιος ποδοσφαιριστής που έδωσε τον προηγούμενο χρόνο και να μην σου το δώσει. Ή πολλές φορές μπορεί να σου δώσει ακόμα περισσότερο. Εμάς ο στόχος μας είναι αυτά τα παιδιά που ήρθανε να δώσουν ακόμα περισσότερο από αυτά που δώσανε ως τώρα. Μάλιστα. Σε ποιες θέσεις ψάχνετε ακόμη για ποδοσφαιριστές? Ψάχνω σαν ένα δεξί μπακ και έναν παίκτη ακόμα στο κέντρο. Πιο επιτελικό, πιο επιθετικό γενής. Και αν θα γίνει και τρίτη, γιατί είπατε 2-3, θα είναι αναλόγως του τι θα μπορεί να δείτε. Εξαρτάται τι θα δω. Ή ποια ευκαιρία καμιά φορά μπορεί να παρουσιαστεί. Ναι. Θεωρώ όμως ότι το ρόστερ μας, αν με δύο ακόμα κινήσεις, τρεις, θα είναι σχεδόν συμπληρωμένο. Στην θέση του τερματοφύλακα ψάχνετε ή ψάξατε επιλογή? Στη θέση του τερματοφύλακα δεν έχω ψάξει επιλογή. Έχω δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες. Ο ένας είναι ο Φράνσις που, για να είμαι ειλικρινής, ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον ίδιο, με μεγάλο τραυματισμό και ξεκίνησε να παίζει μετά από τη δικιά μου έλευση. Σίγουρα χρειάστηκε αυτά τα παιχνίδια για να μπορέσει να βελτιωθεί περισσότερο. Με την κατάλληλη προετοιμασία και ευελπιστώντας με τις δικές του ικανότητες που έχει, να μπορέσει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, για να διεκδικήσει μια θέση μαζί με τον Νεόφυτο, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, ένας Κύπριος, ένα παιδί πλέον έμπειρο, που για μένα θα ξεκινήσουν, η αφετηρία τους θα είναι η ίδια. Άρα από εκεί και πέρα εξαρτάται από τους ίδιους ποιος θα μπορέσει να πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια. Το αν ξεκινήσουν, παίξουν καλά, είναι και οι δύο σε πολύ καλή κατάσταση, θα είμαι happy, γιατί θα είναι δύο πολύ καλοί καλύτερο για εσάς να διαλέξετε. Αν είναι δύο τερματοφύλακες που ξεκινήσουν άσχημα και δεν ανταποκρίνονται, πολύ πιθανόν μέχρι το τέλος του Αυγούστου να μπορέσουν να κοιτάξω για μια άλλη θέση. Μάλιστα. Αξιολογούμαστε όλοι. Ακόμα και εγώ ο ίδιος. Μπορεί να μην είμαι αυτός που πρέπει να είμαι μέχρι το τέλος του Αυγούστου και να πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Άρα, εκτός τη διοίκηση, που οι άλλοι όλοι είμαστε. Αξιολογήθηκε, πέρασε το τι πέρασε, ανανέωσε τη θητεία της. Γι' αυτό σας λέω. Οι υπόλοιποι. Εμείς είμαστε στην αξιολόγηση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ουζόχο, σας ρώτησα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με διακτήμηση. Αν είναι ρίσκο, με βάση το τι έδειξε στο χρονικό διάστημα που μπόρεσε να αγωνιστεί πέρσι, δεν αμφισβητεί κάποιος τις ικανότητες του, αλλά από τον τραυματισμό που πέρασε σε σχέση και με αυτά που έδειξε πέρσι, και προσωπική εκτίμηση είναι ότι είναι λίγο ρίσκο να θεωρήσουμε ότι θα φτάσει, βέβαια εσείς το ζείτε καλύτερα καθημερινά, θα φτάσει στο επίπεδο που αναμέναμε και που γνωρίζαμε τον Φράνσις Ουζόχο μέχρι εκεί που σταμάτησε βία, θα μπορούσε να πει κάποιος, με εκείνο τον σοβαρό τραυματισμό. Να σας πω, δεν θέλω να δώσω μεγάλη βαρύτητα συγκεκριμένα σε ένα παιδί. Έχουμε πει για τον Φράνσις τι έχει περάσει, έχουμε πει είχε 5 μήνες, 6 μαζί μου, τα οποία πήρα αρκετά παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε, είναι ο νεόφυτος, είναι και οι δύο καλοί τερματοφύλακες. Όπως είπα και πριν, θα αξιολογηθούν. Και από εκεί και πέρα, αν θα υπάρξει ανάγκη για να πρέπει να έρθει κάποιος τερματοφύλακας ή κάποιος center forward ή κάποιος back ή stopper, θα αξιολογηθεί μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Μάλιστα. Οι Γεωργιανοί πρώην πλέον παίκτες της Ανόρθωσης, πώς προέκυψαν? Ήταν κάτι το οποίο δεν αναμενόταν στο φετινό προγραμματισμό του ΑΠΟΕΛ, και μάλιστα και οι τρεις. Δεν αναμενόταν από ποιους?
Εννοείς από εσάς τους δημοσιογράφους ή... Ναι, γενικότερα, από τον κόσμο. Από εμένα αναμενόταν. Θεωρώ ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθαν στην Κύπρο, και να μιλήσω ξεχωριστά για τον καθέναν, ο Κβιτάλια είναι το ακριβώς ο striker ο οποίος εγώ έχω στο μυαλό μου, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ένας καταπληκτικός χαρακτήρας, πολύ όρεξη για να δουλέψει. Ήταν μια κίνηση, θεωρώ, που εμένα μου λύνει τα χέρια. Μαζί με τον Γκάρνερ αυτή τη στιγμή και κάποια άλλα παιδιά θα έχουμε μια... θα έχουμε κάποιες αξιόπιστες λύσεις για την επίθεση. Σαν αντίπαλος το θαύμαζα πολύ και είχαμε την ευκαιρία να το φέρουμε στην ομάδα μας. Από τη στιγμή που είχαμε την ευκαιρία αυτή, σαν ελεύθερο, να μπορέσουμε να το φέρουμε, είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ χαρούμενος από τη διοίκηση που μπόρεσε να φέρει αυτό το παιδί. Όσον αφορά τον Κριασβίλη, πέρα από τις ικανότητες, πέρα από τα γκολ που έχει πετύχει, ένας χαρακτήρας, μια προσωπικότητα μέσα στο αγωνιστικό χώρο, το οποίο θεωρώ ότι θα τον ήθελαν όλες οι μεγάλες ομάδες. Κατάφερε πάλι η διοίκηση και ο πρόεδρος με κάποιες κινήσεις πολύ έξυπνες και γρήγορες να κλείσουμε έναν ποδοσφαιριστή ενώ φαινόταν ότι θα πήγαινε κάπου αλλού. Και επίσης γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος. Όσον αφορά τον τρίτο Γεωργιανό της παρέας, το οποίο για μένα ήταν από τους πρώτους μου στόχους, αν θα μπορούσα ποτέ να φέρω στην ομάδα μου, αλλά δεν υπήρχε καμιά σκέψη. Κακώς γραφόταν στον τύπο ότι θέλουμε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής δεσμευόταν με συμβόλαιο. Ζω στην Κύπρο, ξέρω τι γίνεται. Έχω περάσει από τις μεγάλες ομάδες και ειδικά την Ανόρθωση. Έχω πάρει τίτλους. Έχω μια ιστορία πίσω από αυτή την ομάδα. Δεν θα ήθελα ποτέ να πάμε να μιλήσουμε με κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει συμβόλαιο. Αλλά από τη στιγμή που ελευθερώθηκε. Αυτή είναι η κριτική σας, διακόπτω, που ασκείτε αυτή τη στιγμή. Ο Νταοσβίλη πήγε στην Ανόρθωση, δήλωσε επιθυμία να αποχωρήσει, έχοντας εις γνώση του ενδιαφέροντο από ΕΛ. Εντάξει, κάτι που δεν γίνεται αποδεκτό, γιατί έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Ναι, εγώ σας λέω ότι ουδέποτε, και είναι αυτό στο λόγο της τιμής μου, ουδέποτε ασχοληθήκαμε... Πότε για σας μπήκε ο στη λίστα? Ο Νταοσβίλη μπήκε στη λίστα μετά από αυτά που γραφόντουσαν και ξέρετε, είναι ένας μικρός κύκλος εδώ στην Κύπρο. Ο καθένας μιλάει και λέει το οτιδήποτε. Δεν σας κρύβω ότι ήρθε από φιλική συζήτηση στα αυτιά μου ότι θα ήθελε πολύ να έρθει σε αυτή την ομάδα που είμαστε εμείς. Είπα από τη στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο ότι θα μπω σε καμιά διαδικασία να μιλήσω με κανένα ποδοσφαιριστή. Αν ο ποδοσφαιριστής ελευθερωθεί ποτέ, θα είμαι στη διαδικασία να μιλήσω μαζί του. Αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα, ούτε νούμερα, ούτε οτιδήποτε. Ο ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος και από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος ήταν διαθέσιμος για οποιαδήποτε ομάδα. Άρα μιλήσατε μαζί του λίγες μέρες προηγουμένως από τη χθεσινή που διαφάνηκε ότι ήταν εκτός πλάνου? Όχι, λίγες ώρες. Αφού του έλυσε το συμβόλαιο, ενημερώθηκα ότι ο παίκτης έχει λύσει το συμβόλαιο. Ανακοινώθηκε περίπου στις 5 και μέχρι τις 8 είδαμε τη φωτογραφία. Γι' αυτό σας είπα λίγες ώρες. Αλλά ήταν μεγάλη επιθυμία του ποδοσφαιριστή, μίλησα μαζί του αφού έπαιξε το υπόγραψε. Έπαιξε ρόλο και άλλη η παρουσία των άλλων δύο θεωρητικά. Θεωρώ ότι έπαιξε. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που σας κρύβω μετά την υπογραφή του, ήταν καταενθουσιασμένος, μπορώ να σας πω και συγκινημένος και ήθελα από την επόμενη μέρα να έρθει να προπονηθεί. Υπάρχουν και κάποια ονόματα παιχτών που πέρασαν από το ΑΠΟΕΛ που βρίσκονται στο προσκήνιο. Υπάρχει για σας θέμα Γκάια Ζαχίτ? Δεν θα μπω σε καμιά διαδικασία. Ο πρόεδρος έχει ήδη συζητήσει για το θέμα Γκάια Ζαχίτ. Έχει γίνει πρόταση στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, δεν έχει απαντήσει ακόμη. Ισχύει το ότι το ΑΠΟΕΛ κατά κάποιον τρόπο έχει θέσει ή έχει δώσει στον ποδοσφαιριστή για ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, ας το πούμε διορία, προκειμένου να γνωρίζετε εάν και εφόσον μπορείτε να αποχωρήσετε ή να ψάξετε άλλες λύσεις? 30 Αυγούστου. 30 Αυγούστου νομίζω δεν μας απαντάτε. Έχει γίνει μια πρόταση στον ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα αναμένουμε κάποια απάντηση. Ο ποδοσφαιριστής δεν είναι έτοιμος να απαντήσει. Μας διαβεβαίωσε ότι αν θα επιστρέψει η Κύπρο, ότι η ομάδα η οποία θα θέλει να ξαναπαίξει θα είναι το ΑΠΟΕΛ. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι νεότερο να πούμε. Ισχύει το ίδιο και για τον Αλτάμαρη? Αλτάμαρη δεν ξέρω να ισχύει κάτι. Βλέπω καθημερινά τι γράφετε, τι διαβάζετε. Δεν υπάρχει κάποια. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ό,τι ακούω και ό,τι διαβάζω κι εγώ. Ο ποδοσφαιριστής ανήκει σε άλλη ομάδα. Η άλλη ομάδα έχει πληρώσει για να πάρει τον Μούσα. Σίγουρα θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος αν μπορούσε να επιστρέψει ξανά στην ομάδα μας, γιατί ξέρουμε όλες τις ικανότητες αυτού του ποδοσφαιριστή. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει έδαφος. Ποιο είναι το μοντέλο λειτουργίας αυτή τη στιγμή του ΑΠΟΕΛ, ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό? Ξέρετε ότι είναι ένα θέμα συζήτησης
πολλών χρόνων, αν θέλετε, στο ΑΠΟΕΛ αυτό, το πώς λειτουργεί. Η διοίκηση πρόεδρο μου Πετρίδη της ασκήθηκε πολλές φορές κριτική, ότι παρεμβαίνει, ότι θέλει να έχει, πέραν από την οικονομική διαπραγμάτευση που είναι δική της δουλειά σαφώς, ότι παρεμβαίνει, θέλει να έχει λόγο στις επιλογές, σε όλα αυτά. Κατά καιρούς υπήρχε τεχνικός διευθυντής, τμήμα scouting. Τώρα πώς λειτουργεί η όλη προσπάθεια? Να σας πάω λίγο πίσω. Όταν καλέστηκα από την διοίκηση τον Γενάρη για να έρθω να αναλάβω, καθίσαμε κάτω σαν μεγάλοι άνθρωποι και βάλαμε κάποια όρια και θέσαμε κάποιους στόχους. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι στόχοι και οι συμφωνίες που έχουν γίνει τηρούνται και από τις δύο πλευρές. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ανταπόκριση της διοίκησης προς τα θέλω μου και τη συμπεριφορά της. Στηρίζει καθημερινά. Δεν θα σας το κρύβω, δεν είχα ποτέ την παραμικρή ενόχληση. Αντιθέτως, βέβαια, το ότι επιλέγω κάποιον ποδοσφαιριστή, ο πρόεδρος είναι ο τελευταίος άνθρωπος, γενικά διοίκηση, που θα δώσει την έγκριση. Ως τώρα το έχει κάνει με μεγάλη ευχαρίστηση. Ο τρόπος λειτουργίας είναι ότι επιλέγω κάποιους ποδοσφαιριστές. Αν θέλω να προχωρήσω, το όνομα που θέλει να προχωρήσω το στέλνω στη διοίκηση, η διοίκηση το εγκρίνει και προχωράμε παρακάτω. Ως τώρα δεν έχει γίνει το αντίθετο. Άρα, στο καθαρά ποδοσφαιρικό κριτήριο μιας μεταγραφής είναι η αποκλειστική ευθύνη του προπονητή Σάβα. Το έχω ξαναπεί σε μια συνέντευξη πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ότι θα έχω την αποκλειστική ευθύνη ποιοι ποδοσφαιριστές θα έρθουν και θα φύγουν. Είτε τα πράγματα πάνε καλά, είτε όχι. Ναι, σαφώς. Θέμα τεχνικού διευθυντή συζητείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει βγει και ένα όνομα στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες, σήμερα συγκεκριμένα, του παλιού παίχτη του ΑΠΟΕΛ, του Νένατ Μιροσάβλεβιτς. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται? Θέλετε ένα τεχνικό διευθυντή και με ποιες αρμοδιότητες ή εξουσίες, αν θέλετε, θα λειτουργήσει? Καλή ερώτησή σας. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μαζί με τη διοίκηση, όχι αυτή τη στιγμή, γενικά μαζί με τη διοίκηση, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για αυτή την ομάδα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε το ποδοσφαιρικό τμήμα και το έχουμε κάνει και με νέες προσθήκες, όπως είναι του Αδάμου Παπαντονίου, του αθλητικού ψυχολόγου, που είναι ένας σπουδαίος επιστήμονας, που με τις γνώσεις του και την εμπειρία του θα μπορέσει να μας βοηθήσει όλους, και τους νεαρούς και εμάς τους μεγάλους και τους νέους ποδοσφαιριστές και τους παλιούς. Άρα, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το αγωνιστικό κομμάτι, θα το κάνουμε. Ο Νένατ είναι ένα παιδί το οποίο έχω εγώ επικοινωνία, όπως και άλλα παιδιά τα οποία ήταν στην εποχή μου και παίξαμε ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές που το χρειάστηκα, όταν ήμουν ακόμα προπονητής της Νέας Σαλαμίνα, για κάποιους ποδοσφαιριστές πήρα τη γνώμη του, η οποία πάντα ήταν σημαντική. Εδώ και χρόνια και εργάζεται σε αυτό το πόστο, έτσι? Ναι, από ό,τι ξέρω, Νένατ είναι αρκετά χρόνια σε εκείνη την ομάδα, έχει το σεβασμό και στη χώρα του, αλλά και στη δικιά μας χώρα, από όλους μας. Τώρα, τι θα επιφυλάσσει το μέλλον, μπορώ να ξέρω. Μπορούμε να θεωρήσουμε αυτή τη στιγμή την περίπτωση Νένατ Μιροσάβλεβιτς ως μια σοβαρή πιθανότητα υποψηφιότητα για αυτή τη θέση? Κοιτάξτε, συζητάμε, όπως σας είπαμε, με τον πρόεδρο και τη διοίκηση για να βελτιώσουμε όσο δυνατόν γίνεται την ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι και όχι μόνο. Τώρα, δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να γίνει αύριο. Ο οποιοδήποτε Νένατ Μιροσάβλεβιτς, ο τεχνικός διευθυντής, όταν θα βρεθεί, θα λειτουργήσει? Υπάρχουν κάποια μοντέλα που είναι ο απόλυτο κυρίαρχος? Να σας προλάβω. Σας προλάβω. Το να έρθει ένας τεχνικός διευθυντής και να επιλέξει το Σάββα που σταετεί είναι κάτι διαφορετικό. Ακριβώς επειδή γίνεται πλέον εδώ, έχουμε τον προπονητή. Το να έρθει ένας τεχνικός διευθυντής, οποιοσδήποτε τεχνικός διευθυντής και να έρθει, είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί από τις δύο πλευρές. Θα έρθει βοηθητικός, θα έρθει να έχει καθήκοντα να βοηθάει σε όλους τους τομείς, μέσα στα αποδυτήρια και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα θα επιλάμε για οτιδήποτε συμβεί, θα είναι μια σημαντική γνώμη, αλλά πάντα τον τελευταίο λόγο θα τον έχω εγώ. Και στη δύσκολη στιγμή η ευθύνη πάλι θα είναι του προπονητή. Λοιπόν, μένουμε μέχρι εδώ για την ώρα. Πάμε στο απαραίτητο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε ακόμη πολλά να δούμε, να προσπαθήσουμε να μάθουμε για το ΑΠΟΕΛ της νέας περίοδου. Σε λίγο τα ξαναλέμε. Πέψη και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Παρουσιάζει οικόπεδο προσπόληση στην περιοχή του Γάσιμπι 159.000 ευρώ με ποιότητα, εμπιστοσύνη και εγγυημένους τίτλους ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τη Σαμπιάνκο Properties.
Επιστροφή στην εκπομπή χωρίς VAR. Συζητάμε απόψε για το νέο ΑΠΟΕΛ, το ΑΠΟΕΛ της περίοδου 2021-22 και συζητάμε μαζί με τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Σάβα Μπουρσαϊδίδη, τον οποίο έχουμε στο στούτιο. Έχουμε καλύψει, θεωρώ, αρκετά κομμάτια. Έκανες μια αναφορά νωρίτερα και το έχω σημειώσει για να ζητήσουν μια διευκρίνηση για το θέμα του Γκάρνερ. Είχε μείνει αρκετά παιχνίδια προς το τέλος του πρωταθλήματος εκτός λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού. Είναι σε τη Δευτέρα, θα είναι κανονικά στην προπόνηση, έχει αποθεραπευτεί. Είχα μια συνομιλία σύντομη πριν λίγες μέρες. Μου είπε ότι είναι σε καλή κατάσταση, ότι είναι fit και ότι ανυπομονεί να γυρίσει πίσω. Mm-hmm. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω. Περιμένουμε όλους τους ποδοσφαιριστές, σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές τη Δευτέρα. Από εκεί και πέρα θα αξιολογήσουμε τα πάντα, ποιοι είναι σε έτοιμη κατάσταση για να ξεκινήσουν. Λίγο πολύ ξέρουμε. Απλά κάποια παιδιά ίσως να θέλουν λίγες μέρες παραπάνω ξεκούραση ή κάποιο ειδικό πρόγραμμα για να μπουν 100%. Υπήρξε ακόμα μια περίπτωση από τις μεταγραφές μάλιστα του Ιανουαρίου πέρσι, όχι αυτές που προλάβατε εσείς να φέρετε, η περίπτωση του Jack Byrne, ο οποίος είχε υποβληθεί και σε μια επέμβαση, σε κάποια φάση ήταν αμφίβολο, δεν ξέρω αν ήταν αμφίβολο για εσάς το αν θα συνέχιζε, με βάση και αυτόν τον τραυματισμό, δεν τον είχατε δει και πολύ, δεν μπορέσατε να τον αξιολογήσετε. Είναι έτοιμος να μπει κανονικά από την πρώτη μέρα με την υπόλοιπη ομάδα. Από εκεί πέρα σας είπα ότι όλοι μας είμαστε αξιολογήσεις. Είχατε κάνει νωρίτερα μια αναφορά στους νεαρούς. Πήραν αρκετοί μάλλον πέρσι χρόνο συμμετοχής. Θα είναι εξ όσων αντιλαμβάνουμε αρκετοί μαζί σας και στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Είναι αυτή τη στιγμή το ΑΠΟΕΛ κοντά στο να αναδείξει, όχι απλά να έχει κάποιους νεαρούς στο ρόστερ του, αλλά να αναδείξει νεαρούς που μπορεί να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως το έκανε παλιά με τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη ή τον Σατσά σε νεαρή ηλικία ή τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου. Μπορεί να ξεχνώ αυτό, και κάποιους και να αδικώ και κάποιους τώρα. Αυτό δεν εξαρτάται από το ίδιο το ΑΠΟΕΛ, αλλά νομίζω εξαρτάται περισσότερο από τους ποδοσφαιριστές. Αν ήδη οι ποδοσφαιριστές μπαίνουν στα φιλικά και βγάζουν μάτια, θα έχουν από μένα ειδικά θα έχουν τη φανέλα. Εάν δεν βγάζουν μάτια, δεν έχουν το θάρρος, το θράσος και αυτό που πρέπει να έχουν, δεν θα βγάζουν μάτια. Σαφώς εξαρτάται. Αλλά από αυτό που είδατε εσείς, είδατε κάποιους που μπορεί να βγάλουν μάτια. Εγώ στη σύντομη πορεία μου στην προπονητική, στις προηγούμενες ομάδες ειδικά που ήμουνα, έδωσα αρκετές ευκαιρίες σε νεαρούς και ανέδειξα αρκετούς νεαρούς, μπορώ να πω. Γιατί όχι, για μένα θα είναι ευχής έργο να μπορέσω να βγάλω και παιδιά μέσα από την Ακαδημία, μέσα από αυτά τα σπλάχνα μας, όπως λέμε, που αντιλαμβάνονται τα πάντα. Γιατί όχι, μακάρι. Αλλά σας είπα, δεν εξαρτάται μόνο από τον προπονητή ή από τη φιλοσοφία μόνο της ομάδας. Εξαρτάται και από τους ίδιους προσθέσεις. Το θέμα είναι αν ο προπονητής έχει εντοπίσει κάποιους που, εντάξει, δεν θα μας αναφέρετε, αντιλαμβάνομαι ονόματα, που αν δουλέψουν σωστά μπορούν να το κάνουν. Υπάρχει αυτό το ταλέντο. Ναι. Υπάρχει αυτό το ταλέντο. Γίνεται εξαιρετική δουλειά από τις ακαδημίες. Ανέβηκαν αρκετά παιδιά. Είδαμε νέα παιδιά οι οποίοι πήραν ευκαιρίες και ανταποκριθήκανε. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι τους να συνεχίσουν οι ίδιοι. Άρα η Ακαδημία κάνει καλά τη δουλειά τους. Εμείς προσπαθούμε να τους δώσουμε την ευκαιρία. Από εκεί και πέρα πρέπει και αυτοί να αρπάξουν την ευκαιρία. Μάλιστα. Το ΑΠΟΕΛ της νέας περίοδου, κύριε Μπουρσαϊδίδη, θα έχει διαφορές ως προς τον τρόπο που θα προσπαθήσει να υλοποιήσει τον στόχο του, το αγωνιστικό του πλάνο. Θα το έχει, βεβαίως θα έχει. Όχι. Αγωνιστικά εννοείται. Θα δοκιμάσετε με ένα διαφορετικό τρόπο. Πέρσι είχατε κάποιες επιλογές οι οποίες δεν ήταν στην ουσία δικές σας. Βρήκατε μια ομάδα με 1.000 προβλήματα, κάποιους παίκτες που μπορούσαν να ανταποκριθούν ως ένα βαθμό. Φέτος θα ξεκινήσει η προσπάθεια με το πλάνο το δικό σας, με παίκτες διαφορετικούς. Άρα αυτό μπορεί να σας δώσει και το δικαίωμα, την δυνατότητα καλύτερα, να εφαρμόσετε κάτι διαφορετικό ως προς τον τρόπο που θα θέλετε να παρουσιαστεί το ΑΠΟΕΛ. Ναι, από τη στιγμή που φέρνω κάποια 7-8 νέους ποδοσφαιριστές και είναι δικιά μου επιλογή, έχω κάτι στο μυαλό μου, σίγουρα κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη χρονιά, για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, για να επιστρέψουμε στο level που θα πρέπει να είμαστε. Στο πιο έτσι, αν θέλετε, αγωνιστικό πλάνο, τι μπορεί να περιμένει ένας φίλος του ΑΠΟΕΛ φέτος από την ομάδα του? Να περιμένει να είναι, να είναι μια ομάδα που θα είναι κυρίαρχη μέσα στο αγωνιστικό χώρο, που θα δημιουργεί φάσεις, που θα κινδυνεύει όσο δυνατόν λιγότερο, που θα βλέπει μια ομάδα που να έχει αυτοπεποίθηση, που να έχει πλάνο. Από εκεί και πέρα, για το αποτέλεσμα, κανένας δεν μπορεί να αποσχεθεί, αλλά σίγουρα, όταν θα έχεις όλα αυτά που προανέφερα, νομίζω συνεπάγεται και με νίκες και με τέρματα. Η προσπάθεια για να επανέλθει το ΑΠΟΕΛ στην κορυφή, να κατακτήσει τον τίτλο,
Πολλοί υποστηρίζουν πλέον ότι είναι ακόμη πιο δύσκολο με βάση το γεγονός ότι και σε σχέση με προηγούμενα χρόνια υπάρχουν πλέον μεγάλες παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια για διάφορους λόγους είχαν μείνει εκτός ή έμεναν νωρίς εκτός από την διεκδίκηση του τίτλου και πλέον είναι σε μια, τουλάχιστον μέχρι πριν να ξεκινήσει η φετινή περίοδος και να δούμε, είναι σε μια καλύτερα ή θεωρείται ότι είναι σε μια καλύτερη κατάσταση από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Πώς περιμένετε εσείς αυτή την προσπάθεια, το νέο πρωτάθλημα και όλα αυτά? Το περιμένω πολύ ανταγωνιστικό. Θα υπάρξουν οι ομάδες οι οποίες θα είναι πολύ καλύτερες από πέρσι. Η πρωταθλήτρια Ομόνια είναι μια ομάδα έτοιμη, με λίγες προσθήκες θα είναι πάλι μια δυνατή ομάδα. Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας θα είναι βελτιωμένος σε σχέση με πέρσι, όπως και η ΑΕΚ. Σίγουρα η Ανόρθωση θα προσπαθήσει μετά τη φυγή καλών ποδοσφαιριστών να φέρει και αυτή κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές. Θα είναι ένα ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα. Η ΑΕΛ είναι μια ομάδα η οποία έχει έναν σπουδαίο προπονητή και χρόνια στην ομάδα, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά και πολύ καλές ομάδες. Αλλά θεωρώ ότι και η ΑΕΛ θα είναι εκεί στα ψηλά. Νομίζω ότι αυτές οι μεγάλες ομάδες που ανέφερα, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποια, θα είναι μαζί, και είπα και την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι ομάδες οι οποίες σίγουρα θα έχουν στο μυαλό τους τον τίτλο. Από εκεί και πέρα, εμάς σαν ΑΠΟΕΛ μας ενδιαφέρει ότι να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Όλες οι ομάδες θα θέλαν το πρωτάθλημα, θα θέλαν τον τίτλο. Το θέμα είναι ότι η ομάδα που θα έχει υπομονή, θα έχει περισσότερη διάρκεια, θα είναι η ομάδα που θα πάρει τον τίτλο. Περιμένατε ποτέ ότι το ΑΠΟΕΛ θα μπορούσε να βρεθεί στην θέση που βρέθηκε πέρσι και να έχει πλέον αυτή την απόσταση να τρέξει, να καλύψει από τις υπόλοιπες ομάδες? Όλες οι ομάδες λίγο πολύ κλείνει κάποτε ένας κύκλος, ένας κύκλος επιτυχιών. Μπορεί να ήταν φυσιολογικό να κλείσει και για το ΑΠΟΕΛ, αλλά έκλεισε πάρα πολύ απότομα και έχει δημιουργήσει ή δημιούργησε, θα δούμε αν ισχύει ακόμη, μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη απόσταση από τις άλλες ομάδες που πρωταγωνιστούν. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν είμαστε συνηθισμένοι στην Κύπρο παραδοσιακά ομάδες που παίρνουν τα πρωταθλήματα να έχουν τόσο μεγάλη απόσταση από τις πρώτες θέσεις, αλλά στην Ευρώπη το βλέπουμε. Μπορεί να συμβεί. Έχει συμβεί, έχει περάσει και ο στόχος μας πλέον είναι να μην ξανασυμβεί ποτέ. Τουλάχιστον όσο θα είμαστε εμείς στο ΑΠΟΕΛ, όταν θα λείπουμε, ποιος ξέρει. Αλλά θεωρώ ότι η περσινή χρονιά πρέπει να γίνει ένα μάθημα προς όλους μας. Και όταν λέω προς όλους μας, εννοώ προς όλους μας, για να μην γίνουν τα ίδια λάθη, για να μην ξαναφτάσει η ομάδα σε αυτό το σημείο που έφτασε πέρσι. Δηλαδή, το να μην βγαίνεις καν Ευρώπη είναι πολύ άσχημο πράγμα και από οικονομικής αλλά και από θέμα πρεστής. Το θέμα ψυχολογίας μπορεί να επηρεάσει, δηλαδή δημιουργώντας μια επιπρόσθετη πίεση ότι ξεκινάμε μια χρονιά πολύ διαφορετικά από ό,τι ξεκινούσαμε τις υπόλοιπες ως ομάδα ΑΠΟΕΛ, που ξεκινούσαμε συνήθως από την θέση της πρωταθλήτριας και του πρώτου φαβορή για το νέο πρωτάθλημα, ενώ τώρα ξεκινάμε έχοντας την πίεση ότι νέα αποτυχία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από κανένα. Νομίζω ότι η πίεση τον προηγούμενο χρόνο ήταν μεγαλύτερη. Όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα, ο κόσμος περιμένει να το ξαπάρεις. Ξεκινάς από την πρώτη θέση, άρα οποιαδήποτε θέση κάτω από την πρώτη μπορεί να θεωρηθεί και αποτυχία. Το να ξεκινάς από την 8η όμως, για να μπορείς να είσαι στις πρώτες 2-3 θέσεις, θεωρώ δεν είναι τόσο μεγάλη αποτυχία. Χωρίς να λέω ότι ο στόχος μας είναι να βγούμε τρίτη, για να μην παρεξηγηθώ. Ο στόχος πλέον είναι η ομάδα να επιστρέψει στην πρώτη θέση. Από εκεί και ύστερα. Δεν είναι μεγάλη πίεση. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν είσαι προπονητής ή ποδοσφαιριστής σε αυτή την ομάδα που λέγεται ΑΠΟΕΛ, υπάρχει μια πίεση. Αν δεν μπορείς να την αντέξεις, θεωρώ ότι δεν πρέπει να είσαι σε αυτή την ομάδα. Είπατε και πριν ότι τουλάχιστον στο κομμάτι και του φετινού προγραμματισμού, αλλά και γενικότερα από την ημέρα της παρουσίας σας στην τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ, νιώθετε και έχετε την απόλυτη στήριξη της διοίκησης. Υπήρξαν και περιπτώσεις. Στην περσινή περίοδο σίγουρα, έστω η οποία ήταν κάτω από άλλες συνθήκες, που νιώσατε ότι μπορεί ως ένα βαθμό να αμφισβητήθηκε η δική σας παρουσία ή η δυνατότητά σας? Από τη διοίκηση ή γενικά από τον κόσμο? Όχι από γιατί τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος ξέρουμε ότι απογοητεύεται και... Διοίκηση μιλώ. Ο κόσμος εντάξει, καμία περίπτωση. Ναι. Από τη διοίκηση ποτέ η διοίκηση δεν μου δείξε κάτι τέτοιο, αντιθέτως. Και ακόμα στις δύσκολες στιγμές ήταν δίπλα μου και μου λέει ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή, πρέπει να κλείσουμε όσο καλύτερα γίνεται και από του χρόνου να επιστρέψουμε στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται
στη διοίκηση και ειδικότερα ο άνθρωπος που είναι 24-24 δίπλα μου και στο γραφείο του είναι ο πρόεδρος, ποτέ δεν μου δείξε την παραμικρή αμφισβήτηση. Αντιθέτως, μου δίνει μεγάλη βοήθεια και ψυχολογία για να συνεχίσω. Πιστεύει πολύ σε μένα και ελπίζω να το βγάλω. Να τους βγάλω αυτό όλους ασπροπρόσωπους. Εγώ την εντύπωση ότι και από τον κόσμο, εντάξει, η γενικότερη εκτίμηση, η συντριπτική πλειοψηφία, αν θέλετε, έχετε την εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημα για έναν προπονητή, έναν ποδοσφαιριστή. Αν εμπιστεύεται ο κόσμος και σε στηρίζει, για μένα είναι το απόλυτο. Είναι μεγάλη ευθύνη σίγουρα. Θα ήθελα να φανώ αντάξιος των προσδοκιών και είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω για να φανώ αντάξιος τους. Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο και η παρουσία σας στο ΑΠΟΕΛ και από άλλο ένα, από διαφορετικό πόστο, σε μια εποχή μάλιστα που η παρουσία και η δική σας τότε είχε συνδεθεί με τεράστιες επιτυχίες. Κάποιοι το θεωρούν ίσως, και ναι, ως πλεονέκτημα ότι έχουμε στην τεχνική ηγεσία έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε τις μεγάλες στιγμές, τις μεγαλύτερες αν θέλεις, της σύγχρονης ιστορίας του ΑΠΟΕΛ, άρα μπορεί να μας βοηθήσει. Ίσως να είναι αλήθεια και πολλές φορές έβγαζα έτσι μια απογοητεύση και λίγα νεύρα παραπάνω σε κάποια παιχνίδια τα οποία δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να ήμασταν. Και όταν μιλάγαμε με το υπόλοιπο team, σας κρύβω που έλεγα ότι έχω συνηθίσει διαφορετικά αυτήν την ομάδα. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτή η ομάδα να μην έχει αυτοπεποίθηση, να μην μπορεί να κερδίσει κάποιες πολύ μικρότερες ομάδες. Ήταν αυτό που είχα συνηθίσει σε ένα διαφορετικό ΑΠΟΕΛ πάντα μες στο μυαλό μου σαν ποδοσφαιριστής, αλλά ακόμα και σαν φίλαθλος, το ΑΠΟΕΛ ήταν πάντα η καλύτερη ομάδα, ήταν η μεγαλύτερη ομάδα με τους περισσότερους τίτλους. Άρα κάποιες φορές, ναι, είναι ευχής έργο να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει το DNA και ξέρει τα πάντα για αυτήν την ομάδα. Εγώ έχω τη χαρά και την τιμή να έχω ζήσει, όπως είπατε και εσείς, τις καλύτερες στιγμές σαν ποδοσφαιριστής και ελπίζω να τη ζήσω και σαν προπονητής. Όταν ξεκινήσατε την προπονητική σας καριέρα, ήταν στο μυαλό σας ότι κάποτε, κάποια μέρα θα θέλατε να βρεθείτε στον πάγκο της ομάδας από την οποία ζήσατε. Η συγκεκριμένη ωστόσο χρονική περίοδος που σας βρήκε στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ ήταν και μια ευκαιρία, αλλά ήταν και ένα μεγάλο ρίσκο, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσατε... Θα μπορούσα να τελειώσει πολύ γρήγορα το όνειρό μου να προσπαθήσω να διεκδικήσω πρωτάθλημα αυτή την ομάδα. Στην εποχή που πήγα θα μπορούσε να συνεχιστεί η κακή εικόνα και τα κακά αποτελέσματα. Θυμόσαστε, είχα πάει στο ΑΠΟΕΛ μετά από 6 συνεχόμενες ήττες και η ομάδα ήταν στην τέταρτη θέση από το τέλος. Εντάξει, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι μπορεί να κινδυνεύσει αυτή η ομάδα, αν και υπήρχε στο μυαλό όλων τότε. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με την 8η θέση που πήραμε και σας είπα ότι πρέπει αυτή η κακή χρονιά να γίνει φάρος, να παραγματιστούμε όλοι μας για να μην ξαναεπαναληφθεί. Πλησιάζουμε για στο τέλος της εκπομπής. Να επανέλθουμε λίγο στο κομμάτι του προγραμματισμού. Τη Δευτέρα, είπαμε, ξεκινάει η προετοιμασία. Εξ όσων μας έχετε πει, πολλές κινήσεις δεν θα πρέπει να αναμένουμε. 2-3, ίσως αν θα προκύψει. Ίσως και περισσότερες, που δεν ξέρεις. Ναι. Εσείς πότε θεωρείτε ως ιδανικό, με βάση και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που για το ΑΠΟΕΛ τον Αύγουστο θα αρχίσουν, πότε θα θεωρήσετε ιδανικό να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, ο αρχικός τουλάχιστον σχεδιασμός, με βάση το ιδανικό? Το ιδανικό θα είναι να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του προπονητή από την πρώτη προπόνηση. Με τα δεδομένα που υπάρχουν. Ναι, το αν μείνουν μία-δύο κινήσεις, δεν είναι τόσο κακό, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Γιατί πρέπει να υπάρξει, να αφήσεις και μία-δύο θέσεις, γιατί σίγουρα μπορεί να παρουσιαστούν κάποιοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές τελευταία στιγμή. Να έχεις την πολυτέλεια, να μην πεις ότι έχω κλείσει το ρόστερ μου, δεν έχω θέσεις, δεν μπορώ να κάνω άλλη μεταγραφή. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Και αν θα παρουσιαστεί κάτι καλό, είμαστε έτοιμοι να το αξιολογήσουμε και να το δεχτούμε. Αγγίξαμε και πριν το κεφάλαιο παίχτες του περσινού ρόστερ, το υφιστάμενο που λέμε ρόστερ. Θα θέλατε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος. Σε ποιους παίχτες θεωρείτε ότι μπορείτε φέτος να στηριχθείτε και να μας δώσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που έδωσαν πέρσι? Εντάξει, θα ήταν άδικο να μπω σε ονοματολογία, να αναφέρω 2-3 και να μην αναφέρω τους υπόλοιπους. Περιμένω από όλους να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Περιμένω από όλους, μην ξεχνάμε ότι είναι στο ΑΠΟΕΛ. Άρα οι προσδοκίες του κόσμου
του προπονητή και της διοίκησης είναι υψηλές. Άρα σίγουρα όλοι οι ποδοσφαιριστές που θα είναι στο ρόστερ και θα ξεκινήσουν από την πρώτη μέρα, περιμένω να είναι στην καλύτερη τους κατάσταση και να δώσουν το καλύτερο που μπορούν να δώσουν. Μπορεί να έχουμε εκπλήξεις στην πρώτη κλίση που λέμε για τους ποδοσφαιριστές της έναρξης της προετοιμασίας. Τι εννοείται εκπλήξη? Υπό την έννοια να είναι ποδοσφαιριστές που... Να βγάλουμε κάποιον κρυμμένο. Όχι κρυμμένο, από το υφιστάμενο ρόστερ που... Να μην καλεστεί. Και να μην έχουν, ναι, να μην έχουν καλεστεί. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Να υπάρξει κάποια μεγάλη έκπληξη. Διότι μας είπατε ότι αποχωρήσεις μπορεί να προκύψουν κάποιες. Μπορεί να προκύψουν, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά... Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, μέχρι το τέλος Αυγούστου. Και η προετοιμασία φέτος θα σας πάρει στην Βουλγαρία για το βασικό στάδιο. Ναι. Έχουν προγραμματιστεί και τα φιλικά. Έχουν προγραμματιστεί τα περισσότερα φιλικά. Έχουν προγραμματιστεί σχεδόν τα πάντα. Είναι ένα κέντρο το οποίο το ξέρω καλά. Είναι τα facilities, τα γήπεδα, το ξενοδοχείο γενικά και ο καιρός σε πολύ καλό επίπεδο. Η πρόσβαση είναι αρκετά γρήγορη, χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία. Και είναι ένα πολύ καλό κέντρο για να μπορείς να δουλέψεις ποιοτικά για να μπορέσεις να ετοιμαστείς. Αφού μιλάμε για αυτό το κομμάτι, θεωρείτε, κρίνοντας βέβαια ως ουδέτερος σε αυτό το κομμάτι, ότι η περσινή, ίσως και εξανάγκης απόφαση λόγω και της πανδημίας, να μην πάει η ομάδα για βασικό στάδιο προετοιμασίας στο εξωτερικό, αν και το έκαναν αρκετές ομάδες, σχεδόν όλες στην Κύπρο, μπορεί να έπαιξε και τον ρόλο της στην όλη πορεία της... Όταν κάτι πάει στραβά, μπορεί μπορεί να είναι και σαν δικαιολογία, μπορεί και όχι. Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά κοιτάξτε, όταν για να πας στην προετοιμασία, όταν πας στην προετοιμασία σαν ομάδα, δεν είναι μόνο για να δουλέψεις τακτικές σου ή για τον καιρό. Είναι ότι είσαι σε ένα κέντρο περιορισμένος με 30-40 άτομα, τα οποία οι σχέσεις πλέον δυναμώνουν, περνάς χρόνο ένας με τον άλλον, οι παρέες και γίνεται μια ομοιογένεια, μια οικογένεια. Άρα το να μένεις εδώ και να πηγαίνεις απλά για μια προπόνηση και να φεύγεις, θεωρώ δεν βοήθησε τόσο πολύ. Μάλιστα. Κάνατε και πριν αναφορά στο κομμάτι του κόσμου. Είπατε ότι όποιον ποδοσφαιριστή και να φέρουμε, αν δεν επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ στα γήπεδα, δεν έχουμε πολλές πιθανότητες να υλοποιήσουμε το στόχο. Μακάρι βέβαια να έχουμε κόσμο και στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την πανδημία. Έχετε έτσι από τις επαφές σας, από την καθημερινή, αν θέλετε, επαφή που μπορεί να έχετε με κόσμο, έχετε έτσι ενδείξεις, νιώθετε αισιόδοξο σε αυτό το κομμάτι? Γιατί ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ είναι απαιτητικός. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ είχε μάθει σε μεγάλες επιτυχίες. Ήταν σοκ η περσινή χρονιά και θεωρώ ότι πιο δύσκολα από οποιονδήποτε άλλο φίλαθλο ομάδας θα πιστεί ή τουλάχιστον μέχρι να δει για να επιστρέψει στο γήπεδο. Εντάξτε, θα είμαι ειλικρινής. Ακούω πολλές φορές, διαβάζω και βλέπω τα πάντα. Η διοίκηση κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να βοηθήσει αυτήν την ομάδα να επιστρέψει εκεί που της αρμόζει. Εγώ από την πλευρά μου προσπαθώ να κάνω κινήσεις οι οποίες θα είναι και ουσιαστικές και θα βοηθήσουν από την πρώτη μέρα. Εμείς, σαν ΑΠΟΕΛ, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε πριν ξεκινήσει η χρονιά. Πρέπει τώρα να κάνει και ο κόσμος το καθήκον του. Είτε θέλουν τον Μπουρσαϊτή, είτε δεν θέλουν, είτε θέλουν τον πρόδρομο Πετρίδη, είτε δεν το θέλουν, είναι ο Μπουρσαϊτίδης προπονητής και ο πρόδρομος Πετρίδης και η διοίκησή του εκεί που είναι. Το να λένε ότι δεν θα πάρω διαρκείας, δεν κάνουν κακό ούτε στον Σάββα Μπουρσαϊτίδη, ούτε στον πρόδρομο Πετρίδη. Κάνουν κακό στο ίδιο το ΑΠΟΕΛ. Άρα, εγώ είμαι αισιόδοξος. Νιώθω τον παλμό του κόσμου, ότι είναι ευχαριστημένος. Νιώθω ότι ο κόσμος διψάει να ξανάρθει στο γήπεδο. Είναι η δικιά του ώρα. Εμείς κάνουμε από την πλευρά μας ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο. Αλλά σας το ξαναλέω, χωρίς τον κόσμο δεν μπορεί να περιμένει κανένας πολλά πράγματα. Εντάξει, θεωρώ ότι για τον Σάββα Μπουρσαϊτίδη
για την ώρα τουλάχιστον δεν προκύπτει οποιαδήποτε αντίδραση, δεν θα για κάνω ώρα, διάρκεια. Ναι, το είπατε κι εσείς, θα αξιολογηθείτε, θα δει ο κόσμος την πορεία. Ίσως αυτό όμως ήταν ένα ανατρεπτικό, ένα αναστατικός παράγοντας το ότι υπήρξε αυτή η κριτική, η, αν θέλεις, η αντίδραση του κόσμου σε σχέση και με την περσινή πορεία, με την διοίκηση, παρότι ανανεώθηκε η παρουσία της, η θητεία της. Δεν νομίζω να είναι ανασταλτική. Νομίζω ο κόσμος πλέον έχει συνειδητοποιήσει. Υπήρχε κάποια προσδοκία από τον κόσμο ότι ίσως γίνει κάποια αλλαγή. Δεν έγινε κάποια αλλαγή. Καλός ή κακός, όπως θέλει ο καθένας το ερμηνεύει. Η διοίκηση είναι εκεί, η ομάδα είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή, σας το ξαναείπα, καθήκον έχει ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο. Καθήκον εννοώ σε εισαγωγικά. Νομίζω ότι η διοίκηση θα βγάλει κάποια διαρκεία σε πολύ. Λογικές τιμές βάσει και της πανδημίας της περσινής χρονιάς. Από εκεί και πέρα δεν θα έχει δικαιολογία ο κόσμος να μην έρθει στο γήπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι πίσω που θα θέλατε εσείς να βγει έτσι και ως δικές σας, από τις δικές σας θέσεις σε αυτή την περίοδο που διανύουμε. Λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας, αν θέλετε κάτι άλλο που εγώ δεν έχω εντοπίσει. Όχι, δεν θέλω να πω σε κάτι συγκεκριμένο. Απλά αναφερθήκαμε για τις μεταγραφές. Ξέρω αν μιλήσαμε και για τον Ανδρέα τον Καρό, ο οποίος είναι ένας Κύπριος. Είχαμε πει για τις θέλουμε να βάλουμε το κυπριακό στοιχείο στην ομάδα. Mm-hmm. Θέλουμε να έχουμε διεθνείς στην εθνική ομάδα και όχι μόνο στη δικιά μας. Αλλά σε όλες τις εθνικές. Άρα ενδιαφέρεστε για τον Μάριο Ηλία, έτσι. Ενδιαφερόμαστε για όλους τους καλούς Κύπριους ποδοσφαιριστές. Ενδιαφερόμαστε για όλους τους ποδοσφαιριστές τους Κύπριους που μπορούν να βοηθήσουν αυτή την ομάδα. Όλους δεν μπορείτε να τους πάρετε. Όλους τον Μάριο τους Ηλία καλούς. Προσπαθείτε να τον πάρετε. Όλους τους καλούς. Όλους δεν θα μπορεί, πρακτικά δεν μπορείτε να τους πάρετε όλους. Τον Μάριο Ηλία προσπαθείτε όλους να τον πάρετε. Όλους τους καλούς Κύπριους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην ομάδα μας και υπάρχουν οι συνθήκες για να έρθουν. Γιατί όχι. Ειδικά για ελεύθερους ποδοσφαιριστές, ακόμα καλύτερα. Ο Μάριος Ηλία δεν είναι ελεύθερος φυσικά. Είναι δεν ξέρω γιατί αναφέρεστε συγκεκριμένα στο Μάριο Ηλία. Υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Μάριος Ηλία και σε άλλες ομάδες. Σίγουρα υπάρχει το τελευταίο, παίζεται ένα όνομα το οποίο σας το λέω ότι ο Μάριος Ηλία είναι ένας ποδοσφαιριστής που ανήκει στον Εθνικό Άχνας. Ναι, ναι. Άρα, οποιοδήποτε χρειαστεί αυτό το ποδοσφαιριστή, όπως γράφεται και λέγεται από την ομάδα, πρέπει να χτυπήσει την πόρτα του Εθνικού Άχνας. Αυτή τη στιγμή εμείς. Είμαστε καλά, δεν έχουμε ανάγκη από άλλον επιθετικό όπως φαίνονται τα δεδομένα μας. Mm-hmm. Αλλά όπως σας είπα, ποτέ δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Αλλά αξιολογούμε, έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά για οποιοδήποτε καλό Κύπριο ποδοσφαιριστή να τον εντάξουμε στην ομάδα μας. Είναι κάτι ειδικά παιδιά τα οποία τα ξέρω κι εγώ. Είναι κάτι που δουλέψει μαζί. Να βγαίνει η κλίση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού και να μην υπάρχει μέσα Κύπριος διεθνής από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Είναι κάτι το οποίο. Φάνηκε ένα ακόμα από αυτά τα άσχημα που φάνηκαν φέτος για την ομάδα. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότερες κλήσεις που γινόταν μπορεί να μην ήταν ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, αλλά ήταν ποδοσφαιριστές που περάσαν από το ΑΠΟΕΛ, πουλήθηκαν από το ΑΠΟΕΛ σε μεγάλες ομάδες. Mm-hmm. Ουσιαστικά πάλι είχαμε ποδοσφαιριστές, απλά δεν παίζαν για μας. Εκτός αν ξέρεις τον Κατσαντώνη που πήγε στο τέλος στην εθνική ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπουσέτηδη, για την εδώ σας παρουσία. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. Καλή δουλειά από Δευτέρας και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Εκπομπή χωρίς VAR. Χρειάζεται και αυτή ανάσες. Άρα, για την φετινή περίοδο θα πρέπει να κάνουμε έτσι μια μικρή διακοπή. Θα επανέλθουμε βέβαια πιο δυνατοί, ανανεωμένοι με τη νέα αγωνιστική περίοδο. Καλά να περνάτε, καλό καλοκαίρι, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας. Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Sabianco Properties.